τις μοσχόλες γιατί τις βγάλανε. Τις βγάλανε για να αποθαρρύνουν εμένα και τον κόσμο μου και να πηγαίνω σε ομιλία μου και να είμαι μόνος μου. Για κάτω με την κάμερα μια γύρα να δει τώρα πώς είμαστε εδώ πέρα μέσα. Εδώ πέρα μέσα τώρα στην Κοζάνη είμαστε, έτσι υπολογίζω, πάνω από 300. Μετρήστε, πάνω από 300. Από εκεί να πάει απ' έξω που είναι όρθιοι κύριοι στο βάθος μέχρι πίσω εκεί, είμαστε πάνω από 300. 299. Και εδώ πίσω και η επαρχία. Ναι, δεν μου λέτε. Έχετε δει να έχω φέρει κανένα λεωφορείο εγώ από τη Θεσσαλονίκη? Έχω έρθει εγώ με τους συνεργάτες μου. Και ένα πανό εδώ που λέμε να φέρουμε. Το έχουμε το ίδιο παντού, γιατί λεφτά δεν ξοδεύουμε πολλά. Άμα βλέπετε υποψηφίους να έχουν υπερπαραγωγές, τρικάμερα, τετρακάμερα, βιντεοθόνες πίσω κτλ. Να αναρωτιέστε και πώς τα πληρώνουν. Δεν ξέρω αν έχει πέρα το μυαλό ποτέ μας τα πληρώνουνε. Δεν ξέρω. Εμείς πάντως προκλητικά έξοδα. Και να είχαμε, δεν θα κάναμε, συμβαίνει να μην έχουμε κιόλας. Αλλά έτσι δεν έχουμε την κανένα να χρωστάμε. Να το μετρήσετε αυτό. Γιατί ο πολιτικός πρέπει να μπορεί να μην χρωστάει σε κανέναν για να μπορεί μετά να κάνει αυτά που πρέπει για εσάς. Λοιπόν, για δείτε λοιπόν τι θα δω. Αυτή είναι η εικόνα των δημοσκοπήσεων που βλέπετε. Ξέρετε ότι σε αυτή μου την περιοδία και λέμε υπερηφάνεια έχω κάνει σαν Γιάννενα τη μεγαλύτερη συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας των τελευταίων 10 ετών. Στην Πάτρα, που ήταν και ένας φίλος μου τοπικός βουλευτής, είχε δηλωθεί υπέρ του κυρίου Τζικώστα, με παίρνει τηλέφωνο συνέχεια μετά την εκδήλωση να μου πει πόσο ωραία πήγε.